Είναι πάρα πολύ εύκολο να υπόσχεται κανείς διαγραφή χρεών. Πρέπει να μας πει όμως αυτός που την υπόσχεται ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη χρεών. Παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο κομμάτι της επιστρεπτέας προκαταβολής θα είναι μη επιστρεπτέα. Αυτό είναι ένα είδος διαγραφής. Mm-hmm. Χρήματα τα οποία ο άλλος γνώριζε ότι έπρεπε να επιστρέψει, δεν θα τα επιστρέψει. Υπάρχει ένα γενναιόδωρο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να ξαναβρούν τον ρυθμό τους και να μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους, της εφορίας των ασφαλιστικών ταμείων. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Τώρα, αν μου με ρωτάτε για το δημόσιο χρέος, το 2015 κάποιοι έγιναν κυβέρνηση με μια φαντασίωση, τη διαγραφή του δημοσίου χρέους. Το 2021 μιλάνε τώρα για τη διαγραφή ουσιαστικά του ιδιωτικού χρέους. Ας έχουμε μια αίσθηση τι πραγματικά είναι εφικτό και τι είναι ουσιαστικά ανέφικτο. Για το δημόσιο χρέος θα πω μόνο το εξής. Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ένα χρέος το οποίο είναι βιώσιμο, παρότι μεγαλύτερο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν δεν ήταν βιώσιμο, κανείς δεν θα μας δάνειζε. 30 χρόνια δανειστήκαμε, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος πιστεύει ότι σε 30 χρόνια θα αποπληρωθεί με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Γιατί είναι βιώσιμο το χρέος μας παρότι μεγαλύτερο? Διότι υπάρχει μια μεγάλη ένεση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι όλες οι χώρες έχουν αυξήσει το χρέος τους και διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι μόνο με επιθετικές κρατικές δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν με χρέος μπορούμε να επανέλθουμε στην ανάκαμψη, η οποία και θα βελτιώσει τελικά το λόγο χρέος προς ΑΕΠ. Άρα εγώ δεν έχω καμία ανησυχία για το ύψος του δημοσίου χρέους, το οποίο είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά τους πολίτες δια της πλαγίας οδού, αλλά από εκεί και πέρα, ως προς τις οφειλές, το πρόγραμμα Γέφυρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά ενήμερους δανειολήπτες, ώστε τα δάνεια τους να φροντίσουμε να μην κοκκινήσουν, και έχουμε ένα πλέγμα υποστήριξης, όπως και το νομοσχέδιο, ο πτωχευτικός κώδικας τον οποίο ψηφίσαμε, που είναι ουσιαστικά ένα νομοσχέδιο δεύτερης ευκαιρίας. Υπάρχει σήμερα δυνατότητα πτώχευσης. Ναι. Και η πτώχευση σημαίνει, οργανωμένη πτώχευση, σημαίνει η δυνατότητα να κάνει κανείς μια καινούργια αρχή. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα η πτώχευση ήταν μια κατάρα η οποία σε συνόδευε για πάντα, εσένα και την οικογένειά σου. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που με το πλαίσιο το οποίο έχουμε νομοθετήσει τελειώνει.